παιδιά, χαμηλά λέμε να ακούγεται, το καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι ήταν μια συνάντηση μεταξύ των ιδιοκτητών των ομάδων που κινήθηκε προς την θετική κατεύθυνση. Ως ρεζουμέ της όλης συνάντησης είναι ότι θα γίνει μια επιτροπή από τους τέσσερις μεγάλους, τον κύριο Σπανό και εμένα, προκειμένου να πάμε προτάσεις και να συζητήσουμε στην ΕΠΟ το κομμάτι διαιτησία. Και επιπρόσθετα όσον αφορά το σταμάτημα του κυπέλου το οποίο έγινε, που είναι ο άλλος μεγάλος θεσμός που διεξάγεται στην Ελλάδα, να συναντηθούμε με τον Υπουργό προκειμένου να δούμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, δεχτήκατε αρκετή κριτική από διάφορους εκπροσώπους. Όχι από διάφορους, από μία-δύο περιπτώσεις. Λογικό είναι ο καθένας να έχει τις απόψεις του. Εγώ σας λέω τι βγήκε το ρεζουμέ και ποια είναι η απόφαση της συνάντησης. Από εκεί και πέρα, μεταξύ μας. Ένα σχόλιο. Για τις ομάδες οι οποίες σας άσκησαν κριτική και ουσιαστικά είπαν να αποχωρήσετε από την θέση που κατέχετε. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει τις απόψεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα όσον αφορά να ληφθεί κάποια απόφαση, όπως ξέρετε. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι εδώ και πολλούς μήνες, κυρία Σβεστά. Δεν νομίζω ότι αφορά τέτοιο. Πρέπει να δούμε το ποδοσφαιρική κατεύθυνση. Τα είπε. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε από εδώ. Κάντε λίγο στην άκρη, κάντε λίγο στην άκρη. Ελάτε από εδώ αν θέλετε. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.